Παρουσιάσα κλιμαλήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπιστήλας την ευλογία σου άκραντε. Οριστικά λύνεται σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή Σερών το πρόβλημα υδροδότησης που αντιμετωπίζει το Καπετάν Μητρούση. Κάτι που όπως τόνισαν γίνεται χάρη στη γεώτρηση η οποία εγκαινιάστηκε το πρωί της Δευτέρας. Άντε, ωραία. Και να αποκαλύψουμε και την Ωραία. Πού είναι η Έλσα. Ποιότητα και ποσότητα νερού θα έχουν πλέον και τα υπόλοιπα χωριά γύρω από την Μονοκλησιά, τονίζουν οι αρμόδιοι. Δόξα τω Θεώ και ευτυχώς. Επιτέλους, όλοι οι κάτοικοι μπορούν να πίνουν άφοβα από τις βρύσες τους. Φτάνει η κούραση μέχρι τώρα με τα εμφιαλωμένα και τα προβλήματα με το νερό. Ελπίζουμε από εδώ και πέρα να λυθούν όλα και να ρέει το νερό άφθονο. Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη μέρα σήμερα. Δικαιολογώ τις αμφιβολίες των κατοίκων. Πέρασαμε μια μπόρα και ιδίως ο πρόεδρος πέρασε μεγάλη μπόρα. Αλλά αυτή τη στιγμή δικαιωνόμαστε όλοι. Είχαμε τυχερό το ότι η γεώτρηση έβγαλε και ποσότητα και ποιότητα. Σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στη ΔΕΙΑΣ που τελικά κατάφερε να ολοκληρώσει ένα έργο το οποίο ήταν αναγκαίο. Με τα πολλά λάθη που έχει κάνει μέχρι τώρα, έτσι, αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Σίγουρα ένα τέτοιο έργο το χρειαζόντουσαν όλα τα χωριά, διότι και ο Προβατάς δεν είχε ικανοποιητικό νερό σε ποσότητα. Το θέμα είναι να δοθεί νερό και δόθηκε στο Άνω Μητρούση. Σήμερα με τα εγγένεια πρέπει να καταλάβουν οι κύριοι από εκεί ότι το νερό είναι τόσο καλό, τόσο πολύ και στην πορεία θα συνδεθούν και τα άλλα τρία υδραγωγεία. Άνω Καμήλα, Μονοκλησιά, Προβατάς. Ευχάριστα τα νέα σήμερα για το Μητρούση αλλά και για τα υπόλοιπα χωριά που θα συνδεθούν με την καινούργια γεώτρηση της Μονοκλησιάς. Θέλω να πω ότι πήραμε τη σκητάλη από την προηγούμενη διοίκηση, από τον κύριο Χασαπίδη και τρέξαμε όσο πιο γρήγορα γινόταν για να υλοποιήσουμε το έργο. Εδώ και ένα μήνα περίπου το Μητρούση υδροδοτείται από τη νέα γεώτρηση της Μονοκλησιάς και θα υδροδοτείται για αρκετά χρόνια όπως οι μελέτες δείχνουν. Τέλος, ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ εξέφρασε τα παράπονά του για την απόφαση του Δημάρχου να τον εκτοπίσει από τη θέση του και να τοποθετήσει σε αυτή τον κύριο Γάτσιο, παρότι ο ίδιος ήταν αυτός που λιδωρήθηκε για το συγκεκριμένο έργο. Είμαι γεμάτος χαρά. Υλοποιήθηκε ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε, προγραμματίστηκε, μελετήθηκε και δημοπρατήθηκε επί των ημερών μου, ακόμα και η συμβασιοποίηση του έργου έγινε επί των ημερών μου. Δίκαιο θα ήταν να μην ήμουν σήμερα προσκεκλημένος στην εκδήλωση αυτή, να ήμουν ο οικοδεσπότης. Αυτό θα ήταν το πιο δίκαιο. Αλλά δυστυχώς άλλες ήταν οι βουλές του Δημάρχου και με αντικατέστησε, ενώ δέχθηκα και έκανα τεράστια προσπάθεια για να μεταπίσω τον κόσμο, ακόμα και θεσμικούς παράγοντες για να τους μεταπίσω. Γιατί υπήρχε ο λαϊκισμός, ο οποίος κυριαρχούσε εκείνο τον καιρό, όταν εμείς επιλέξαμε αυτήν την λύση. Υπήρχε ένας έντονος λαϊκισμός από πολλούς, τον οποίο προσπαθήσαμε να τον ανατρέψουμε μέσα από διαβούλευση. Και τους πείσαμε, πιστεύω, στο τέλος. Αλλά ήμασταν αποφασισμένοι, γι' αυτό έγινε αυτό το έργο.